Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Αιγαίο. Από την Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινά ο εφοδιασμός των φαρμακείων με τα self-tests για τον κορονοϊό. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ολοκληρώθηκε η ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για 10 εκατομμύρια τεστ και αρχίζει ο εφοδιασμός των 11.000 φαρμακείων της χώρας. Πρώτοι θα τα προμηθευτούν όσοι πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά self-test, δηλαδή μαθητές ηλικίου και οι εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια σειρά παίρνουν όσοι ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες 18 με 67 ετών και τέλος όσοι είναι πάνω από 67 και έχουν εμβολιαστεί. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη 7 Απριλίου και καλώς εχόντων των πραγμάτων έως το τέλος της εβδομάδος τα φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Ξεκινάμε με τη διάθεση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Στη συνέχεια η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18-67 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ τόσο στη συμβολή τόσο των φαρμακοποιών όσο και των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκου που συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος διάθεσης των τεστ στον πληθυσμό. Η συνεργασία μας είναι άριστη και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι η αλυσίδα του εφοδιασμού σχεδόν 11.000 φαρμακείων σε όλη τη χώρα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή των τεστ γίνεται κεντρικά σε δύο αποθήκες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, από τις αναδόχους προμηθεύτερες εταιρείες και αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι μαζί με κάθε τεστ θα διατίθεται, με κάθε τεστ που θα διατίθεται από τα φαρμακεία, κάθε πολίτης θα λαμβάνει και ένα ενημερωτικό φυλάδιο που θα αφορά τα self-test. Η επιχείρηση διάθεση των τεστ είναι πλήρως σχεδιασμένη και οργανωμένη σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την παρακολούθηση των προμηθειών και των αποθεμάτων μέχρι την τελική διάθεσή τους από τα φαρμακεία. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτή την εβδομάδα, με νομοθετική ρύθμιση, δόθηκε η δυνατότητα στα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνεται η διενέργεια των υποχρεωτικών αναεβδομάδα self-test από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, η οποία είναι στον αέρα, αλλά θα λειτουργήσει την ερχόμενη Τετάρτη, ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη, π.χ. εργαζόμενος ή μαθητής, και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται μήνυμα για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας, είτε σε δημόσια δομή, οπότε και θα είναι δωρεάν, είτε σε ιδιωτική. Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self-test και εφόσον είναι αρνητικό, θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών παιδιών τους. Τα self-test θα γίνονται αποκλειστικά κατοίκων και όχι στα φαρμακεία, που απλώς θα παραδίδουν τη συσκευασία του self-test, μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και την εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου. Ειδικά για τη διάθεση των πρώτων self-test από τα φαρμακεία, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των λυκείων. Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν. Το self-test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα. Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας
ή κηδεμόνας, θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης που είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο. Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να κάνουν ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή. Η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο, προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο. Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. Το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι επιβαρημένο, ενώ ο κορονοϊός δοκιμάζει ολόκληρο τον πλανήτη, δήλωσε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την ενημέρωση για την πανδημία της νόσου COVID-19. Έκανε λόγο για μεγάλη διασπορά του ιού στην επικράτεια αλλά και για στοιχεία σταθεροποίησης. Το ιατρικό φορτίο στην επικράτεια εξακολουθεί να είναι επιβαρημένο, ενώ ο κορονοϊός δείχνει να δοκιμάζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη σε πολλές χώρες και βλέπουμε χώρες να αναγκάζονται ακόμα και εν μέσω του Πάσχα των Καθολικών να αποφασίζουν νέα περιοριστικά μέτρα. Στην Ελλάδα βλέπουμε μια σχετική σταθεροποίηση στο συνολικό αριθμό των κρουσμάτων, αλλά σε ψηλό επίπεδο. Αφού συνολικά στη χώρα μας διαγνώστηκαν 19.000 νέα κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ ο δείκτης θετικότητας παραμένει ψηλός στο 6,8%. Ο συνολικός αριθμός των διαγνωσμένων ενεργών κρούσματων στην επικράτεια είναι περίπου 27.000 κρούσματα, με τα μισά να αφορούν στην Αττική. Παρόλο που παρατηρούμε μια σταθεροποίηση της πανδημίας στη Νότια Ελλάδα, ταυτόχρονα διαπιστώνεται μια σταθερή και σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Αυτή την εβδομάδα παρατηρήθηκε επίσης μια συστηματική αύξηση των κρουσμάτων σε πολλές νησιωτικές περιοχές, όπως τη Ρόδο, την Άδο και τις Ποράδες και αλλού, παρόλο που ο αριθμός των κρουσμάτων στα νησιά αυτά παραμένει ακόμα χαμηλός. Την εβδομάδα που μας πέρασε φάνηκε για πρώτη φορά μια σταθεροποίηση των νέων εισαγωγών σε απλές κλίνες, με 450 περίπου νέες εισαγωγές τη μέρα, αν και υπάρχουν μέρες σαν τη χθεσινή που μας ξάφνιασαν με περισσότερες από 600 εισαγωγές. Συνολικά στην επικράτεια νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού 5.200 ασθενείς. Η αποτύπωση της κατάστασης των νοσοκομείων μας σε όλη την Ελλάδα δείχνει ότι ενώ παρατηρείται μια σταθεροποίηση των νέων εισαγωγών σε απλές κλίνες στην Αττική και την Κρήτη, αυξητική είναι η τάση στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Η Τρίτη και η Τέταρτη ΥΠΕ, η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδος, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών, με περισσότερους από 1.000 ασθενείς να νοσηλεύονται σε απλές κλίνες και σχεδόν 200 διασωληνωμένους ασθενείς. Είναι σαφές ότι η σταθεροποίηση των νέων εισαγωγών θα προηγηθεί της αποκλιμάκωσης των μονάδων συντατικής θεραπείας, που θα ακολουθήσει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες αργότερα. Τουρκική ακτεωρός εισήλθε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και παρενόχλησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε βάρος του πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Λέσβου. Περιστατικό για το οποίο υπάρχει και οπτικό υλικό. Παράλληλα, σε δεύτερο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια περιοχή, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες επιχείρησε να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα συνοδεία τουρκικής ακτεωρού, η οποία και εντοπίστηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας από το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής με την τουρκική ακτεωρό, προκειμένου να παραλάβουν τους επιβαίνοντες της Λέμβου με αρνητικά αποτελέσματα. Η Λέμβος με τους αλλοδαπούς δεν εισήλθε καθόλου στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι επιβαίνοντές της περισυνελέγησαν τελικά από έτερη τουρκική ακτεωρό και ενώ η πρώτη είχε ήδη αποχωρήσει από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Νέα δράση προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας του, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συσκέψη με αντικείμενο την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης. Ξέρω πόσο σκληρά έχει χτυπηθεί συνολικά ο κλάδος της εστίασης από την πανδημία. Εδώ και 13 μήνες. Ο τζίρος έχει συρρυκνωθεί σημαντικά. Οι μισοί από αυτούς κύλησαν χωρίς πελάτες ουσιαστικά στα τραπέζια σας. Και παρά την έντονη προσπάθεια που έγινε
στο κομμάτι της παραλαβής και της διανομής φαγητού. Αυτή η δραστηριότητα μόνο μερικώς μπορεί να συγκρατήσει συνολικά τις απώλειες. Ξέρετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ξεδίπλωσε ένα δίκτυο προστασίας, ανέλαβε το μισθολογικό και το ασφαλιστικό κόστος των εργαζομένων, οι οποίοι μπήκαν σε αναστολή, κάλυψε και αργότερα μηδένισε το ενίκιο της επαγγελματικής στέγης, μείωσε την προκαταβολή φόρου, μετέθεσε την πληρωμή των οφειλών και φρόντισε για τη γρήγορη και ευέλικτη χρηματοδότηση του κλάδου μέσω του εργαλείου της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση μαζί με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό να προχωρήσουμε σε μία ακόμα σημαντική δράση για τον κλάδο της εστίασης ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ. Ο στόχος μας είναι σαφής, γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε για το μέλλον. Όταν οι επιχειρήσεις με το καλό ανοίξουν, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και πάρουμε την άδεια των επιστημόνων μας, να το κάνουν, να το κάνετε όσο το δυνατόν πιο άνετα, στα πρώτα σας βήματα, εφοδιαζόμενοι με πρώτες ύλες για τους τρεις πρώτους μήνες της επαναλειτουργίας σας. Έχουμε φροντίσει να θωρακίσουμε το σύνολο της ελληνικής οικονομίας όσο μπορούμε και την εστίαση. Η εστίαση όμως έχει μία ιδιαιτερότητα. Εδώ με το πρόγραμμα που αναγγέλουμε σήμερα δεν πάμε να καλύψουμε ζημίες. Ζημίες έχουν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και όλες οι επιχειρήσεις. Εδώ ερχόμαστε να καλύψουμε ένα κεφάλαιο κίνησης για την αγορά των υλικών. Για ποιο λόγο? Διότι όταν έκλεισε η εστίαση στις αρχές Νοεμβρίου, πάρα πολλές, αν όχι όλες οι επιχειρήσεις εστιάσεως, βρέθηκαν στην πολύ δυσάρεστη θέση και πρόκειται να πρέπει να πετάξουν πραγματικότητα υλικά που είχαν στα ψυγεία τους, γιατί τα υλικά αυτά δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Δεν μπορούν να μείνουν από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα σε ένα ψυγείο ή σε μια κουζίνα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και τους χρηματοδοτούμε την επαναγορά των υλικών αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε επιχείρηση που έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημία θα βρει το αναγκαίο κεφάλαιο για να αγοράσει τα υλικά και να ξεκινήσει τη λειτουργία της όταν με το καλό οι επιδημιολογικές συνθήκες μας το επιτρέψουν. Θέλω να πω ότι για τον σχεδιασμό του προγράμματος, οι γενικές του αρχές, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο κάτι την εστίαση και το μεγαλύτερο τζίρο την εστίαση θα μπορούν να κάνουν έτσι την πλατφόρμα. Ο τζίρος θα συγκρίνεται με βάση το σύνολο του τζίρου του έτους 19 και το σύνολο του τζίρου του έτους 20 και όσοι έχουν απώλεια τζίρου άνω του 30%, από 30% και πάνω, θα μπορούν να γίνονται δικαιούχοι αυτής της επιδότησης. Και όλες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν το 20, έτσι, ναι. Και όλες οι επιχειρήσεις και του 19 και όσοι άνοιξαν το 19. Και όσοι άνοιξαν το 20 θα μετρηθούν με βάση τους μήνες που δουλέψαν το 19 και το 20. Και αν άνοιξαν μόνο το 20, μπαίνουν αυτοδικαίως επειδή άνοιξαν το 20. Δηλαδή αυτές δεν κόβεται καμία. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα εργαλείο δίκαιο. Υπάρχει το κριτήριο του τζίρου, κύριε Πρόεδρε, ώστε τα χρήματα, τα οποία είναι ΕΣΠΑ και ΕΠΑΝΕΚ, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και με τη συμφωνία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους COVID και όχι γενικώς για δράσεις. Άρα πρέπει να τεκμηριώσουμε την ζημία που προκάλεσε ο COVID σε αυτές τις επιχειρήσεις. Το μείον 30% του τζίρου είναι μια μεγάλη ζημία για μια επιχείρηση. Πιστεύουμε ότι τη μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου θα πληρεί αυτό το κριτήριο από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε, το delivery και το take away δουλέψαν, αλλά δουλέψαν εν μέρη. Δεν μπορέσαν να καλύψουν τη διαφορά ενός μαγαζιού που λειτουργεί κανονικά. Έτσι λοιπόν θα μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές, αν όλα τηρηθούν όπως τα έχουμε σχεδιάσει από τις περίπου σε ένα μήνα, αρχές Μαΐου, 10 Μαΐου, κάπου εκεί, να είναι έτοιμη η πλατφόρμα, να κάνουν την αίτησή τους. Θα επιδοτηθούν έως 7% του ετήσιου τους τζίρου. Έχουμε υπολογίσει ότι αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσουν υλικά 2 με 3 μήνες, βάσει τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτά είναι μη επιστρεπτέα επιχορήγηση και η μόνη υποχρέωση που θα έχει κάθε επιχείρηση που θα κάνει χρήση αυτών των χρημάτων θα είναι να φέρει μέχρι το τέλος του χρόνου τα τιμολόγια της αγοράς των υλικών αυτών, ώστε να αποδειχθεί ότι τα χρήματα δεν πήγανε για άλλους λόγους, αλλά πήγαν ακριβώς για την επανεκκίνηση της επιχείρησης, που είναι και ο σκοπός της δράσης, αλλά και η συμφωνία μας με βάση την αίτηση που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμείς από την δική μας πλευρά είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους συλλογικούς φορείς, όπως αυτόν που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι γεγονός ότι αυτό ήταν η ιδέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποδεικνύει για πολλωστή φορά ότι η κυβέρνηση συνολικά, συνεκτικά, βρίσκει πάντα τα δημοσιονομικά και τα ταμιακά περιθώρια ώστε να είναι κοντά στην κοινωνία και στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται.
από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα που συζητούσαμε πριν από κάποιους μήνες, τώρα θα προσεγγίσουμε και θα υπερηγούμε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, τμήμα των οποίων είναι αυτό το οποίο σήμερα ξεδιπλώσατε εσείς και ο κ. Γεωργιάδης. Δύο μόνο σημεία να προσθέσω. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αυτού του κλάδου. Αυτό μπορεί να γίνει με την ενίσχυση της ρευστότητας, μπορεί να γίνει με τη μείωση φορολογικών υποχρεώσεων και μπορεί να γίνει και με τη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αναφερθήκατε, ξεδιπλώσατε όλο το πλέγμα μέτρων που ήδη υλοποιούμε. Ήθελα να προσθέσω μόνο δύο που επίσης θα αφορούν τον κλάδο και τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Το ένα ψηφίστηκε χθες, είναι το πρόγραμμα Γέφυρα, με το οποίο κάποιες επιχειρήσεις που έχουν υποχρεώσει το τραπεζικό σύστημα ενήμερες ή μη, θα μπορέσει το κράτος να πάρει πάνω του το βάρος της πληρωμής ενός σημαντικού τμήματος της δόσεως και είναι και η κάλυψη τμήματος των παγίων δαπανών, όπως αυτό θα ξεδιπλωθεί τον επόμενο μήνα. Άρα αυτά τα δύο μέτρα έχονται να προσθέσουν όλα αυτά που πολύ σωστά είπατε και τα κάνουμε για το σύνολο της οικονομίας, βεβαίως για αυτούς που πλούνται περισσότερο. Ο κλάδος, σήμερα κύριε Πρόεδρε που μιλάμε, ίσως το 50% των επιχειρήσεών του να έχει τα μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα. Η τελευταία έρευνα που έχω στα χέρια μου από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ με χρονικό διάστημα τα μέσα Φεβρουαρίου ήταν ότι το 40% των επιχειρήσεων, το 45% των επιχειρήσεων δεν είχε διαθέσιμα ταμιακά. Έρχεται λοιπόν κυριολεκτικά αυτό το μέτρο που σήμερα ανακοινώσατε να έρθει να καλύψει αυτό το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητος για την επανεκκίνηση του κλάδου. Βεβαίως θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο χρόνος με το οποίο θα έρθει αυτή η ρευστότητα στα χέρια των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτό που θα παρακαλέσω και εσάς προσωπικά αλλά και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Τσακίρη να είναι πριν το άνοιγμα της εστίασης. Γιατί πραγματικά θα είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησής σας για τη στήριξη του κλάδου και να δούμε επιχειρήσεις να μην ανοίγουν. Γιατί σας μεταφέρω ανθρώπινα, όχι ούτε ως συνδικαλιστής, ούτε ως πρόεδρος, ως πολίτης της χώρας. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας ζητάω μία χάρη. Αυτό το πρόγραμμα να τρέξει πριν να ανοίξει ο κλάδος της εστίασης. Έως τις 19 Απριλίου, επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, My Business Support, για την ένταξή τους στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οργανισμοί λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου και υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών. Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως ανεξαρτήτως κωδικού αριθμού δραστηριότητας. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη σημερινή συζήτηση για την πορεία της πανδημίας και τις συνέπειές της στην οικονομία που προκάλεσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Μάλιστα, στην τριτολογία του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μετά το Πάσχα αναμένεται το άνοιγμα της εστίασης. Και μιας και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σε αυτή την αίθουσα ότι δήθεν η οικονομική μας πολιτική εγκαταλείπει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ενδιαφέρεται μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα σας ζητούσα πραγματικά να επικοινωνήσετε με τον κλάδο της εστίασης και να δείτε, πώς οι ίδιοι είδαν το πρόγραμμα αυτό, διότι χθες τουλάχιστον στην επίσημη συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος δεν προέρχεται από το δικό μας χώρο, άκουσα μόνο θετικά σχόλια, όχι μόνο για το πρόγραμμα αυτό, αλλά και για το συνολικό πλέγμα στήριξης, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θυμίζω ότι στον κλάδο της εστίασης, για να δώσω μόνο κάποια ενδεικτικά νούμερα τα οποία πιστεύω ότι έχουν αξία. Επιστρεπτέα προκαταβολή πήραν 6 στις 7 επιχειρήσεις, δηλαδή από τις 76.000 επιχειρήσεις, πάνω από τις 65.000 επιχειρήσεις της εστίασης πήραν κάποιου είδους επιστρεπτέα προκαταβολή. Όλες υπάρχθησαν προφανώς στην κάλυψη των μισθών και των εργοδοτικών εισφορών μέσω του προγράμματος αναστολής εργασίας. Μπορούν να επαχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα, μπορούν να επαχθούν στο νέο πρόγραμμα για την κάλυψη των παγίων δαπανών. Καλύπτονται τα ενίκια τους. Όλα αυτά, μόνο αμιλητέα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.
Και γι' αυτό και πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ το κράτος να έρθει να αναπληρώσει όλη τη ζημιά σε μια ύφεση της τάξης του 8% εξωγενή, την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς με τις δικές μας αστοχίες, ότι λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της ύφεσης και τη δυνατότητα να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, η κυβέρνηση αυτή κινήθηκε γρήγορα και ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες, ειδικά της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η ανάκαμψη της επόμενης μέρας θα είναι αυτόματη ή θα υλοποιηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο η θεωρία του ελαττηρίου, την οποία εξάλλου και εσείς είχατε επικαλεστεί κάποια εποχή όταν ήσασταν πρωθυπουργός, χωρίς όμως αυτή να υλοποιηθεί στην πράξη, θα χρειαστεί σημαντική υποστήριξη και η επόμενη μέρα. Και το πρόγραμμα, το πιλωτικό πρόγραμμα της εστίασης, ακριβώς εκεί κατατείνει. Όταν ανοίξει η εστίαση, και η εκτίμησή μου είναι ότι η εστίαση θα ανοίξει μετά το Πάσχα, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, να έχουν προφτάσει οι επιχειρηματίες να προετοιμαστούν, να έχουν αγοράσει τις πρώτες ύλες, έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα στο κεφάλαιο κίνησης για να μπορέσουν γρήγορα να ξανανοίξουν και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος, αλλά επειδή με μεγάλη ευκολία είδα πολιτικούς αρχηγούς να το αφορίζουν, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όταν θα γίνει η συζήτηση και σε πρώτη φάση θα γίνει στη Βουλή σε επίπεδο Επιτροπής την ερχόμενη Τρίτη. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ από τα στελέχη σας, αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, να δούνε τα 170 έργα και τις μεταρρυθμίσεις που πολύ αναλυτικά παρουσιάζουν στο Ταμείο και να μας πούνε ποια συμφωνούν και με ποια διαφωνούν. Την ευθεία κατηγορία ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα απέδωσε η Φόβη Γεννηματάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο διαδέχθηκε στο βήμα της Βουλής, όπως προβλέπει ο κανονισμός, καθώς η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε τη διεξαγωγή της προημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμη για διάλογο και συνεννόηση ώστε να προκύψει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ κατέθεσε συνολικό πακέτο προτάσεων. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να παρατηρήσω ότι ήρθατε σήμερα με άλλο ύφος και άλλο τόνο και άλλη διάθεση. Βεβαίως πως θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Είναι φανερό ότι έχετε αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα. Βάλατε την υπογραφή σας σε απανωτά αχρίαστα lockdown ακορντεόν και στο μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown της Ευρώπης, αποτυχημένο όμως. Τα μέτρα σας πήγαν στράφη. Δεν καταφέρατε να πείσετε τους πολίτες. Οδηγήσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε βαθύ κόκκινο. Τις οικογένειες με παιδιά, με μαθητές, με φοιτητές, πραγματικά σε απόγνωση και ψυχολογική κατάρρευση. Εργαζόμενους σε ανασφάλεια, σε φτώχεια και μπροστά στο κίνδυνο της ανεργίας. Και την αγορά και τους μικρομεσαίους σε ένα βασανιστικό, αργό θάνατο. Διχάσατε και εμπλέξατε ακόμα και τους επιστήμονες της Επιτροπής σε πολιτικούς καιροσκοπισμούς, κάτι που δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση και ανασφάλεια στους πολίτες. Και έπρεπε τελικά να σπάσουμε ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων για να δεήσετε επιτέλους να έρθετε εδώ στη Βουλή και να συζητήσουμε σε αυτό τον τόνο, μιλώντας για συνεννόηση για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο. Ο λόγος που επιμέναμε και επιμένω και τόσο πολύ προσωπικά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν γιατί ακριβώς βλέπαμε τι έρχεται. Βλέπαμε την ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο για να προλάβουμε όλα αυτά που σήμερα ζούμε. Εσείς επιμείνατε να παίρνετε μέτρα που δεν αντιμετώπισαν την πανδημία, δεν ήταν αποτελεσματικά, αντίθετα επιδείνωσαν την κατάσταση, η κατάσταση χειροτέρεψε. Τώρα η ευθύνη όλων μας είναι πολύ μεγάλη. Κάθε καθυστέρηση, κάθε παλινοδία, κάθε ψεύτικη ελπίδα, κάθε όξυνση απογοητεύει ακόμα περισσότερο την ήδη πολύ κουρασμένη ελληνική κοινωνία και οδηγεί ολοταχώς σε πλήγμα στην κοινωνική συνοχή που τόσο ακριβά έχουμε πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν έχετε λοιπόν το δικαίωμα, κύριε Μητσοτάκη, αλλά και εσείς, κύριε Τσίπρα, με τις κοκορομαχίες που μας έχετε συζητήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και την τεχνητή όξυνση που έχετε επιλέξει το τελευταίο διάστημα, να μας γυρίσετε πίσω σε εκείνες τις εποχές που οι φωνές της λογικής πνίγονταν από τις φωνές της δημαγωγίας, του διχασμού και της παραπληροφόρησης. Και ελπίζω να μην δούμε σήμερα μία ακόμα παρόμοια συζήτηση. Ελπίζω αυτό το διαφορετικό κλίμα να συνεχιστεί μέχρι το τέλος και η συζήτηση να είναι στο επίπεδο που αξιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό ότι επιμένει σε ένα success story την ώρα που οι πολίτες πεθαίνουν και αγωνιούν. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να παίζουμε παιχνίδια επικοινωνίας με αυτή και να παίζουμε με τα νεύρα και τις αντοχές της κοινωνίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζουν ένα success story όπως έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά, τότε που η χώρα πήγαινε ολοταχώς στα βράχια. Έχω την αίσθηση, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι σήμερα για άλλη μια φορά εδώ ήρθατε για να μας παρουσιάσετε ένα success story. Τη θυμάστε την έκφραση του κ. Σαμαρά, όταν η χώρα πήγαινε ολοταχώς στα βράχια. Οι δείχτες έλεγαν τα ανάποδα. Η αισιοδοξία των ανθρώπων είχε βουλιάξει. Τα λουκέτα είχαν γεμίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Success story μας έλεγε. Και εσείς εδώ ένα success story. Δεν θα αμφισβητήσω. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα πω ότι δεν έχει ανάγκη τούτη την ώρα η κοινωνία, η χώρα, μια αισιοδοξία, μια νέα αισιοδοξία. Δεν πρόκειται όμως αυτή η αισιοδοξία να δημιουργηθεί με ρητορικά σχήματα, με διαγγέλματα, με επικοινωνιακό και τηλεοπτικό καλοπισμό, πόσο δε μάλλον με ανούσιες αντιπαραθέσεις, με στημένες δίκες, διώξεις πολιτικών αντιπάλων, δικό σας πολιτικών αντιπάλων, διχαστικές επιλογές, με αστυνομική καταστολή και αφαιρεσία και με καταιγισμό προπαγάνδας. Και να σας πω και κάτι, τα έχει βαρεθεί όλα αυτά ο μέσος πολίτης, που περνάει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές μετά από ένα χρόνο. Κατά βάθος τον εξοργίζουν όλα αυτά. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να παίζουμε παιχνίδια επικοινωνίας και να παίζουμε και με τα νεύρα και τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας. Ο μέσος πολίτης, οι νέοι άνθρωποι σήμερα απαιτούν για να μας εμπιστευτούν, το λέω σε πρώτο πληθυντικό, όλους τους πολιτικούς, όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Πρώτα απ' όλα απαιτούν να τους καταλάβουμε, να τους σεβαστούμε και βεβαίως να δράσουμε συντονισμένα και αποτελεσματικά στα προβλήματά τους. Να παραμερίσουμε, αν θέλετε, ακόμα και υπαρκτές διαφορές, αν αυτό είναι προς όφελος της κοινωνίας, αν αυτό είναι προς όφελος της χώρας, αν αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων γύρω μας. Και είναι λυπηρό στις συνθήκες αυτού του δράματος να εμφανίζονται εκείνοι που έχουν αντικειμενικά τη μεγαλύτερη ευθύνη, ο Πρωθυπουργός πάνω απ' όλα και η κυβέρνηση. Έτσι συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Να εμφανίζονται, εγώ δεν θα πω ανεπαρκείς, να το κρίνει ο ελληνικός λαός αυτό. Να εμφανίζονται να μην καταλαβαίνουν, αυτό είναι που με ενοχλεί. Και αυτό που έχετε καταφέρει με μαθηματική, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με γεωμετρική πρόοδο να καταστρέψετε, ενώ είχε χτιστεί στην πρώτη περίοδο της πανδημίας, είναι η μαγική λέξη, η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη των πολιτών. Η κρίσιμη λέξη για να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση, μια πολιτεία, μια κρίση σαν τη σημερινή. Ποια εμπιστοσύνη σας έχουνε, κύριε Μητσοτάκη? Για την αποτυχία των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε επίσης τραγική την κατάσταση στις ΜΕΤ και υποστήριξε πως η εξέλιξη θα ήταν καλύτερη εάν είχαν εισακουστεί οι προτάσεις της Ελληνικής Λύσης.
Με βάση ένα πλήρες χρονολόγιο εξέλιξης της πανδημίας και της κυβερνητικής πολιτικής, ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με ευθύνη της κυβέρνησης χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να προστατευτούν οι πολίτες, να βγει η Ελλάδα νικήτρια, σώζοντας ανθρώπους, κρατώντας επιχειρήσεις ζωντανές και ξεφεύγοντας από την χρεοδουλοπαρικία. Ο γραμματέας του Μέρα 25 επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την απέχθειά της για οτιδήποτε είναι δημόσιο αγαθό, ενώ έκανε λόγο και για δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κλινακάρχες, καναλάρχες, κολεγιάρχες και γενικώς ολιγάρχες. Πριν από ένα χρόνο, στις 7 Απριλίου 2020, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας Υγείας, οι νοσοκομιακοί γιατροί με τις κινητοποιήσεις τους έξω από τις πύλες των νοσοκομείων έσπαγαν τη σιωπή που θέλατε να επιβάλλετε και διεκδικούσαν μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, ζητώντας ταυτονόητα μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπόν υγειονομικών, πλήρη επίταξη ανεφόρων, κλινών, κλινικών, κρεβατιών μεθ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα και ένταξη σε ένα κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είπε στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Κυρίες και κύριοι, πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 7 του Απρίλη του 20, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας Υγείας, οι νοσοκομιακοί γιατροί, ήρωες τους λέγατε τότε και τους χειροκροτούσατε, με τις κινητοποιήσεις τους έξω από τις πύλες των νοσοκομείων, έσπαγαν τη σιωπή που θέλατε να επιβάλλετε και διεκδικούσαν μέτρα προστασίας της υγείας του λαού. Τι ζητούσαν? Τα αυτονόητα. Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπόν υγειονομικών, πλήρη επίταξη ανεφόρων, κλινών, κλινικών, κρεβατιών μεθ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα και ένταξη σε ένα κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα χρόνο μετά, τα δημόσια νοσοκομεία, ιδιαίτερα στην Αττική, έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία COVID, οι μεθ είναι γεμάτες, δεκάδες διασωληνωμένοι βρίσκονται εκτός μεθ, υπόθηκαν ήδη οι αριθμοί, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη ζωή τους. Εσείς βέβαια μας αραδιάζετε για μια ακόμη φορά νούμερα, στοιχεία, για να μας δείξετε ότι τάχα τα έχετε πάει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου. Θα σας το ξαναπούμε κι εμείς για μια ακόμη φορά. Δεν μας αφορά αυτή η μακράβρια στατιστική, αυτές οι ανούσιες συγκρίσεις. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μοντέλα σας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Παντού αναδείχθηκε η θλιβερή κατάσταση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Παντού ως προτεραιότητα των κυβερνήσεων τέθηκε η προστασία της κερδοφορίας μεγάλων επιχειρήσεων. Παντού οι εργαζόμενοι αφέθηκαν απροστάτευτοι στο έλεος της αρρώστιας και της κρίσης. Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Επομένως, κόψτε αυτές τις συγκρίσεις. Δεν έχουν κανένα νόημα, καμία απολύτως σημασία. Το μόνο που προσφέρουν ίσως είναι να συντηρούν μια δικοματική πάλι ανούσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως με ασθμένον το κοινάλ από κοντά. Είναι όλοι αυτοί που προσπαθούν για μια ακόμη φορά να πουλήσουν, βλέπετε, το παραμύθι των προοδευτικών κυβερνήσεων. Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών σήμερα και ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε την αίθουσα Παύλος VI στο Βατικανό, όπου τις ημέρες αυτές εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού άστεγοι και άποροι πολίτες. Έως τώρα έχουν χορηγηθεί 800 εμβόλια, ενώ συνολικά οι εμβολιασμοί αναμένεται να φτάσουν τους 1.200. Πρόκειται για πρωτοβουλία αλληλεγγύης της Αγίας Έδρας, η οποία στηρίχθηκε από μεγάλο αριθμό πιστών. Ο πρώτος ηλικιωμένος άστεγος που εμβολιάστηκε ζει στην περιοχή της πλατείας του Αγίου Πέτρου και παρά κάποιες αρχικές του επιφυλάξεις νίκησε το φόβο και μετά τη χορήγηση του σκευάσματος ένιωσε μόνο μία ελαφρά ενόχληση στο μπράτσο, όπου του έγινε η ένεση. Ο Πάπας συνομίλησε με γιατρούς, νοσοκόμους και με τους πολίτες που περίμεναν τη σειρά τους και παρακολούθησε τη διαδικασία χορήγησης των εμβολίων. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί στην Κάλυμνο, μίλησαν στην τηλεόραση Αιγαίο και στην Εύη Κουκιαίνη ο πρόεδρος και τα μέλη του σωματείου. Εδώ και ένα χρόνο είναι σχεδόν σαν να μην εργαζόμαστε, ανέφεραν μεταξύ άλλων. Ο χρόνος αυτός κύλησε σαν ένας βαρύς χειμώνας. Μάλιστα. Ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ, γιατί ενώσον μας έχουν ανοιχτά και μπορούμε να εργαστούμε, μας έχουν κάποιους περιορισμούς,
Καταρχήν μας έχουν το ένα άτομο ή δύο κατά περίπτωση, ας πούμε. Μέσα στο ταξί. Μέσα στο ταξί. Και κατά δεύτερο και κύριο λόγο έχουν τα πάντα κλειστά. Mm-hmm. Για ποιο λόγο να μετακινηθεί κάποιος, εκτός από φαρμακείο, τράπεζα ή νοσοκομείο, οτιδήποτε. Από τη στιγμή που είναι τα πάντα κλειστά. Άρα ταυτοχρόνως και η δουλειά μας έχει πέσει όχι κατακόρυφα απλά. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Γιατί απλά ο κόσμος δεν κινείται. Αν μας άνοιγαν το λιανεμπόριο ή έστω και με κάποια έξτρα μέτρα, θα μπορούσαμε και εμείς να κινηθούμε καλύτερα. Yes. Παρά τα αυτά, συνεχίζουμε να βιώνουμε μία βαρύ χειμωνιά σταθερή. Mm-hmm. Δεν κινείται απολύτως τίποτα. Δύσκολα βγαίνουν τα έξοδα και τα οικογενειακά μας έξοδα, του καθενός μας και σαν σωματείο, γιατί και σαν σωματείο έχουμε κάποια έξοδα και όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν. Μάλιστα. Και είναι δύσκολο και σαν οδηγοί και ιδιοκτήτες να συνεισφέρουν τον οβολό τους, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συντηρηθούμε και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Ακριβώς ένα χρόνο τώρα υποδουλεύουμε. Δηλαδή, πολλές φορές ερχόμαστε στη δουλειά και λέμε, υπάρχει λόγος να βγούμε ή θα είμαστε μείον πάλι σήμερα. Πέρασαν μέρες δηλαδή χωρίς να μετακινηθεί το ταξί. Πέρασαν εβδομάδες χωρίς να κάνουμε το μεροκάμωτο έτσι ώστε. Γιατί έρχεται και στιγμή που πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Μάλιστα. Και ακόμα και αυτό το μικρό που θεωρούμε εμείς ότι είναι το αυτονόητο, και αυτό πολλές φορές μας πάει πίσω. Το θέμα είναι ότι με τις επιστρεπτές προκαταβολές, ναι μεν βοηθήσανε εν μέρη κάποιους όμως τους κόψανε για 16-17 ευρώ, γιατί οι δικλείδες που έχουν βάλει το κράτος για να παίρνει κάποιος την επιστρεπτέα, που στην ουσία η επιστρεπτέα είναι ένα δάνειο. Μάλιστα. Ένα δάνειο που πολλοί, παραδείγματος χάρη, δεν είχαν και χρέος πριν την πανδημία και αυτή τη στιγμή βρίσκονται και εκτεθειμένοι να πληρώσουν και να είναι και χρεωμένοι. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να πληρώσουν το χρέος αυτό που έχουν βάλει. Γι' αυτό θέλω να πω ότι έχουν βοηθηθεί πάρα πολλοί κλάδοι. Δεν ξέρω κατά πόσο άλλος έχει βοηθηθεί, κατά 100% άλλος κατά 50%. Εμείς δυστυχώς, το βλέπετε και στην τηλεόραση καθημερινώς, ότι σε όλα τα σωματεία της Ελλάδος έχουν βγει στους δρόμους και θα πρέπει και εμείς τουλάχιστον να πάρουμε μία μικρή βοήθεια. Βεβαίως. Μια μικρή βοήθεια, και αυτό που έκανε ο κύριος Παπάς εμείς το χειροκροτάμε. Μέσα σε όλα μπορούμε να κάνουμε και ένα παράπονο. Παρακαλώ. Σχετικά με το επάγγελμά μας στο θέμα της κάρτας καταλληλότητας. Mm. Αν μπορεί να κάνει κάτι οι βουλευτές μας, υπουργοί, να λυθεί αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, που μας τυρανάει, να πηγαίνουμε, λοιπόν, να πηγαίνουμε στη Λέρο, να δίνουμε δύο και τρεις φορές εξετάσεις, ας το πω. Έχει έτσι. Έχει προκύψει ένα θέμα, ναι, στο θέμα της κάρτας καταλληλότητας για να δουλέψουμε το ταξί, οι επαγγελματίες. Ναι. Προέκυψε το θέμα πιο, ότι πρέπει να πηγαίνουμε να περνάμε από ψυχίατρο και από ψυχολόγο. Mm-hmm. Αυτός ο νόμος τώρα, λόγω του ότι δεν έχουμε εδώ ψυχίατρο που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στη Λέρο για δύο ταξίδια. Ένα να δώσουμε εξετάσεις, 540 ερωτήσεις. Αν περάσουμε, θα πρέπει να ξαναπάμε πάλι στη Λέρο για να πάμε να μας δει ο ψυχίατρος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το θέμα το έχω επισημάνει με τον κύριο Έπαρχο και κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Αντί να πάνε 70 άτομα εκεί, ας έρθει εδώ ο γιατρός δύο φορές. Γινόταν αυτό με την ψυχολόγο που ερχόταν εδώ πέρα, βοηθούσε εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα, λόγω κορονοϊού, λόγω του ότι κάποιοι από την Πάτμο, από ό,τι κατάλαβα, παραπονέθηκαν γιατί δεν πάει και εκεί η ψυχολόγος. Σταμάτησε το θέμα. Και αναγκαζόμαστε τώρα εμείς να πηγαίνουμε στη Λέρο, ναι, μέσω κορονοϊού. Καλώς που το αναφέρατε. Δύο ταξίδια. Εάν μπορεί δύο να ταξίδια γίνει, να πηγαίνουμε τουλάχιστον στην ΚΟ. Πρέπει να γίνει. Στην ΚΟ. Στην ΚΟ δεν ξέρω. Αν μπορούμε. Είναι η επαρχία μας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η επαρχία μας, το θέμα ποιο είναι. Ότι είπε ο κύριος Μουσελής ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ένα να δοθεί να κάνουμε τηλεδιάσκεψη στο νοσοκομείο. Ναι.
και ένα να συνεχίσει να έρχεται πάλι εδώ πέρα ψυχολόγος. Ωραία. Περιμένουμε, ευελπιστούμε, γιατί το θέμα με τον κορονοϊό είναι δύσκολο να κάνεις ταξίδια στη Λέρο. Δύο ταξίδια, μα δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, είναι και το προσεχές μέλλον. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του υποκατασκευή διαχρονικού αρχαιολογικού μουσείου Τύλου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο πολιτισμού για το νησί της Τύλου και συνολικά για τα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο. Η αύξηση της χρηματοδότησης αφορά σε πρόσθετες εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μουσείου και σε πρόσθετες εργασίες που προέκυψαν από τη μουσιογραφική μελέτη. Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση του Διαχρονικού Μουσείου Τύλου, καθώς και την αποκατάσταση και συντήρηση του εσωτερικού γύψινου διάκοσμου και των τοιχογραφιών του Καθολικού της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονα Τύλου. Το μουσείο κατασκευάζεται με τη βιοκλιματική τεχνολογία, με τις πλέον καινοτόμες εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε έκταση 798 τετραγωνικών μέτρων στις νότιες παρυφές του μεγάλου χωριού Τύλου, η οποία δόθηκε για το σκοπό αυτό από την Ιερά Μητρόπολη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου. Το μουσείο και η μόνιμη έκθεση της αρχαιολογίας και της ιστορίας του νησιού προορίζεται να λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρος παρουσίασης αξιόλογων αρχαιολογικών εκθεμάτων, αλλά και ως μια αφετηρία αρχαιολογικής και οικολογικής εξερεύνησης της Τύλου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε από όλους εμάς. Καλή σας νύχτα.